καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της Βλογκοστής για το 2024. Κυριακή των Βαΐων σήμερα που ξεκινάω τα γυρίσματα. Έχω ετοιμαστεί τώρα, δεν μπορώ να σας δείξω καλά γιατί ο λόγος καθρέφτης είναι κατηλημένος. Έχω βάλει 15 κιλά αντιλιακό στο πρόσωπο γιατί είχα να κάνω κάποια γυρίσματα νωρίς το πρωί και θα φύγουμε αρκετά αργά, οπότε έχω φοβηθεί τον ήλιο πάρα πολύ την τελευταία φορά και έχω βάλει 3 τρώσεις αντιλιακού χωρίς λόγο, αλλά δεν πειράζει ρε παιδί μου. Και είμαστε έτοιμοι. Εσύ που πας? Κοίτα, μ' αφήνεται σε ένα καθρέφτη τα αγόρια της, του σπιτιού. Έχω βάλει αυτό το τζιν, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου, που είναι έτσι φαρδί, το έχω αρκετά χρόνια, και ένα απλό t-shirt Zara, τίποτα σπουδαίο. Έχω βάλει την στεκούλα μου, ένα τον αντιλιακό όπως είπαμε, και πάμε λίγο να χαρούμε τη μέρα, η οποία είναι ωραία και ηλιόλουστη και σχετικά ζεστή. Καλά είναι. Πες μας τι θέλεις. Ξεκινάει η Βλογκοστή, είναι το πρώτο επεισόδιο Βλογκοστής. Καλή Βλογκοστή. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση με υγεία, ειρήνη και ψυχική υγεία, γιατί δεν είμαστε καλά καθόλου. Τους άφησα και στην καφετέρια και πάω λίγο στο Χρυσοχοΐο που έκανα την τρύπα. Παιδιά, δεν έχω αλλάξει ακόμα το σκουλαρίκι. Ντροπή, δηλαδή. Ντρέπομαι να πάω να τους το πω τώρα. Να δω λίγο τι παίζει με σκουλαρίκι για να πάρω ένα καλό και να το αλλάξουμε. Έτοιμη. Πανέτοιμη είμαι, θα κλείσω και τα μάτια. Α, δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι, εντάξει. Είμαι λίγο φοβιτσιάρα. Α, μπήκε. Άρα θα μπορώ κι εγώ να τα αλλάξω, αφού δεν... Ξέρεις, αν ένιωθα λίγο τσούξιμο, λίγο πόνο, δεν θα το έκανα. Απλά δεν θα σφίγγεις πολύ πίσω το κούβωμα. Οκ. Ευχαριστώ. Πανέτοιμα, δείτε. Πήρα το ζευγαράκι μου για να έχω και σε αυτή εδώ πέρα που την ανοίξαμε την παλιά μου. Αλλά επειδή αυτή είναι καινούργια τρύπα, ήθελα έτσι να την προσέξω. Οπότε πήρα ένα καλό ζευγαράκι να υπάρχει. Και ποτέ δεν πάνε χαμένα αυτά εδώ. Θα τα δώσω στην ύφη μου αύριο μεθαύριο. Στα αστεία θα πει. Να πάρουμε. Να πάρουμε. Τι άλλο έχει. Και σαλάτα χωριάτικη να πάρουμε. Χωριάτικη. Για κυρίως δεν ξέρω τι να πάρω τώρα. Έχουμε έρθει σε μια ταβερνούλα πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε φάει ακόμα να σας πω αν είναι ώρα το φαγητό, αλλά έχει πολύ ωραίο κήπο. Πολύ ωραία. Έχουμε γυρίσει στο σπίτι και εντελώς τυχαία πετύχαμε την ανεψιά μου την Έλενα, η οποία είχε βγει να ψωνίσει για πασχαλινά δωράκια κλπ. Και αφού μας είδε, μας έδωσε και εμάς τα πασχαλινά μας τα δωράκια και μας πήρε αυτό το γκούνελο που κρατάει αυτό το τελείωτο αυγουλάκι και είναι από Βίκο. Παιδιά, στο Βίκο έχουν πολύ ωραία πράγματα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το στόλισε εδώ. Που έχω και το βάζω εδώ. Αυτά είναι ψεύτικα. Αχ, πώς τα λένε. Εντάξει, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα. Αυτά είναι από IKEA, να ξέρετε, γιατί είναι από τις πιο συχνές ερωτήσεις. Και το στόλισα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ομορφούλη είναι. Θα φέρω και τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Απλά τώρα έτσι λίγο το πρωί, επειδή έκανα κάτι γυρίσματα εδώ, τα είχα αναστατώσει όλα. Αλλά πολύ ωραία η γωνίτσα αυτή, μου αρέσει. Και η λίτσα εδώ. Πάει πολύ καλά. Θυμάστε που σας είχα πει ότι είχε αρχίσει λίγο να τα παίζει. Πάει πάρα πολύ καλά. Απλά επειδή μεγάλωσε και φούλιωσε, πρέπει λίγο να τις φτιάξουμε τα λαμπάκια. Τώρα που μίλαγα για την ελιά μέσα, με τα λαμπάκια και αυτά, θυμήθηκα ένα story time και στρογγυλοκάθισα. Νευρίασα τώρα που το θυμήθηκα. Και στρογγυλοκάθισα εδώ να σας το κάνω. Και έφερα εδώ και τη λαμπάδα του Αλέξανδρου και τα παπούτσια, γιατί βρεθήκαμε και με την ονά του χθες. Θα σας τα δείξω. Ακούστε λίγο τώρα το story time, ρε παιδιά, με την ελιά. Όταν κάναμε την ανακαίνιση του σπιτιού, που σας είχα πει ότι είχαμε το θέμα με τα πλακάκια που είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία, αποφάσισα ότι σε εκείνη τη γωνιά, όταν τελείωσε το σπίτι και μπήκαν όλα στη θέση τους, αποφάσισα ότι σε εκείνη τη γωνιά θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω μια ελίτσα. Μου αρέσει και πάρα πολύ σαν δέντρο η ελιά εμένα. Είναι το αγαπημένο μου δέντρο μετά τον πλάτανο. Τα πλατάνια μου αρέσουν πάρα πολύ, μετά είναι οι ελίτσες. Και ήθελα έτσι να έχω μέσα στο σπίτι και το κάτι της, να βλέπουμε και λίγο πράσινο, ξέρετε τώρα. Φεύγω, πάω σε ένα φυτώριο που έχουμε εδώ κοντά στο σπίτι, παίρνω την ελίτσα, τη βάζω όλα καλά. Όμως κάθε Νοέμβρη που εγώ στολίζω, επειδή στολίζω στη συγκεκριμένη γωνία το δέντρο, την ελιά την έπαιρνα όπως ήταν με τη γλάστρα και την έβγαζα έξω, στο μπαλκόνι. Και μετά την ξαναβάζαμε το Γενάρη μέσα.
παρατηρούσα ότι εκείνο το διάστημα που έμενε η ελιά τα προηγούμενα 2 χρόνια, σαν να λίγο κατσούφιαζε η ελιά, σαν κάτι να μην πήγαινε καλά, αλλά μετά την βάζαμε μέσα και όλα καλά. Φέτος όμως, ρε παιδιά, το Γενάρη που πήγα να τη βάλω μέσα, γιατί την είχαμε βάλει στην άκρη-άκρη του μπαλκονιού που δεν έχει καλό φωτισμό, οπότε δεν τη βλέπαμε και καλά. Ποτίζαμε και εξαφανιζόμασταν και δεν βλέπαμε καλά την ελιά εκεί. Το Γενάρη που πήγα να τη βάλω μέσα, την ώρα που πήγα να τη σηκώσω, συνειδητοποίησα ότι η ελιά έπεφταν, τα φύλλα της είχαν ξεραθεί, είχε μείνει γκάγκανο. Πώς να το πω, τίποτα δεν είχε μείνει πάνω της. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, δεν πειράζει, θα την παλέψουμε. Της βάλαμε λίγο φρέσκο χώμα και έφυγα μια μέρα, πήγα στο φυτώριο να πάρω αν υπάρχει κάποια βιταμίνη. Εγώ έτσι την είπα εκεί. Πάω που λέτε στο φυτώριο, εγώ η δικιά σου, μπαίνω μέσα, ήταν ένας υπάλληλος εκεί. Και λέω, ναι, γεια σας, επειδή έχω μία λίτσα και την έβγαλα στο μπαλκόνι και μαράζωσε, μήπως μπορείτε να μου δώσετε κάποιες βιταμίνες ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Και μου λέει, μισό λεπτό, και φωνάζει την κοπέλα που μάλλον έχει το φυτώριο, δεν έχω καταλάβει ποιος το έχει αυτό το φυτώριο. Και λέει, εδώ η κυρία έχει μία ελιά εσωτερικού χώρου και κάνει, τι εσωτερικού χώρου. Της λέω, έχω μία λίτσα εδώ και 2,5 χρόνια που την έχω μέσα στο σαλόνι και μου λέει, κοπέλα μου λέει, οι ελιές δεν είναι εσωτερικού χώρου, είναι εξωτερικού χώρου, γι' αυτό μου λέει σου έχει μαραζώσει. Όχι, της λέω, κι όμως, όσο την έχουμε μέσα, της λέω, είναι μια χαρά. Εγώ με χαμόγελο έτσι της εξηγούσα, τώρα ήμουν πολύ οκ. Okay. Όμως της λέω ότι όσο την έχουμε μέσα είναι μια χαρά στα πάνω της. Τώρα που τη βγάλαμε έξω, της λέω, δεν ξέρω τι έχει πάθει, ίσως μας έχει συνηθίσει, της έλεγα. Γιατί αλήθεια σας το λέω, το πιστεύω αυτά για τα φυτά, ότι συνηθίζουν και νιώθουν κάποια πράγματα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και μου λέει, δεν ισχύει αυτό που λέτε και οι ελιές είναι εξωτερικού χώρου και δεν πρέπει να τις έχετε μέσα στο σπίτι. Και εκεί, επειδή είχε μια περίεργη συμπεριφορά, είχα αρχίσει να τα παίρνω κι εγώ σιγά σιγά. Και της έλεγα, κι όμως η ελιά μου μέσα στο σπίτι είναι μια χαρά και τώρα χρειάζομαι μια βιταμίνη. Έχετε τι κάνει, δώσε στην κυρία αυτό που θέλει. Παιδιά, με μια απαξίωση, τι να σας πω, άλλο πράγμα. Και γυρνάω στο παλικάρι και του λέω, έχεις κάτι δυναμωτικό να μου δώσεις για την ελιά? Και αν ξεραθεί, του λέω, η ελιά, θα έρθω να πάρω άλλη. Έχετε κάτι να μου δώσετε? Εκείνη με κοίταγε με μισό μάτι, εννοείται. Πήρα κάτι δυναμωτικό, το οποίο του το βάλα και μια φορά, του το βάλα και παραπάνω. Αλλά η ελιά, με το που μπήκε στο σπίτι, μετά από ένα μήνα άρχιζε να πετάει καινούργια φυλλάρακια και πήρε τα πάνω τη. Εκεί που έλεγα, θα την πάρω, να την πάω να τη φυτέψω στο λιβαδιά, μήπως και εκεί σωθεί, γιατί στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Έχω δεθεί με την ελιά αυτή. Εκεί που έλεγα ότι θα την πάρω, να την πάω στη λιβαδιά να τη φυτέψω, μήπως και εκεί πάρει τα πάνω της που θα είναι στη γη, θα έχει και δίπλα τις άλλες ελιές. Δεν ξέρω, βλέπεις, σκεφτόμουν διάφορα τέτοια για να μην τη χάσουμε. Δεν ήθελα με τίποτα να τη χάσουμε την ελίτσα. Πήρε τα πάνω της και έχει φουντώσει και έχει γίνει φτουφτού με τη ματιά σου, πάρα πολύ ωραία. Και πριν ένα μήνα που είχε πάρει έτσι πάλι τα πάνω της και αυτά, μου ερχόταν, παιδιά, από τα νεύρα μου που θυμόμουν την ιστορία με την κυρία εκεί στο φυτώριο, να αρπάξω την ελιά όπως είναι με τη γλάστρα, αλλά και πύλινη και δεν σηκώνεται, να της την πάρω, να της την τρίψω στη μούρη. Τέτοια νεύρα είχα, γιατί μου μίλησε τόσο απαξιωτικά που έλεγα, για ποιο λόγο να έρθω να της πω ψέματα γι' αυτό, αφού την έχω μέσα στο σπίτι και είναι μια χαρά ηλιά. Δηλαδή, ήρθα να πάρω βιταμίνη για να σώσω την ελιά μου. Δηλαδή, δεν ήρθα να τη παραπονεθώ ότι είχα πάρει πριν 2 χρόνια από σένα μια ελιά, την είχα μέσα στο σπίτι και μου μαράζωσε και πάρτε πίσω και δώσ' μου καινούρια. Ήθελα να σας το κάνω σαν story time, γιατί καμιά φορά, ξέρετε κι εγώ, πολλές φορές, επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες συμπεριφορές μπροστά, συνήθως δεν μιλάω, αλλά αυτή τη φορά φούντωσα τόσο πολύ, γιατί ήταν, ένιωθα σαν να μου έλεγε ότι τη λέω ψέματα. Χωρίς λόγο τώρα, μα πήγα να αγοράσω βιταμίνες, τέλος πάντων, για το ελιά. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε Μαρούσι να αλλάξουμε κλίμα, να μην ευριάζουμε με την κυρίουλα στο φυτώριο. Δεν ξαναπατάω το πόδι μου εντωμεταξύ για τίποτα και για κανένα λόγο. Πήγε η αδερφή μου πριν λίγες μέρες να φτιάξει σε μια γλάστρα μια ωραία σύνθεση. Και τη λέω, σε αυτή πήγε, στις λόγω, δεν ξαναπατάω το πόδι μου. Και μου λέει, γιατί? Παρ' όλα αυτά της έκανα πολύ ωραία σύνθεση, γιατί κάνει πολύ ωραίες συνθέσεις και κάποια ωραία μπουκετάκια που έχω πάρει κατά καιρούς για δώρα, πάρα πολύ όμορφα. Αλλά η συμπεριφορά της ήταν απαράδεκτη. Θα μπορούσε να μου πει, okay, τι σε νοιάζει, πες okay και δώσε αυτό που θέλω να τελειώνουμε. Και μετά πολλά, πήγαμε σήμερα μια βόλτα στο Μαρούσι, ήταν η αδερφή μου εκεί. Εμείς ήταν να μην βγούμε σήμερα, επειδή εγώ είχα τα βιντεάκια, αλλά επειδή πήγανε πολύ καλά και τα προχώρησα καλά, μου έχει μείνει να κάνω το σπικάζ τώρα το βράδυ, βέβαια. Βέβαια, το σπικάζ θέλει και μοντάζ και θέλει και το vlog. Η βλογκοστή εδώ πέρα μοντάζ. Θα δω πώς θα τα βρούμε. Θα τα φτιάξω όλα, θα τα φτιάξω. Απλά έχω λίγο δύσκολη μέρα αύριο και λίγο με έχει αρχώσει, αλλά όλα θα τα φτιάξουμε. Και πήγαμε που λέτε Μαρούσι, πετύχαμε την αδερφή μου και ήταν εκεί η αδερφή μου και με την οικογένεια.
οικογένειά της. Πήγα και επιτέλους άλλαξα και το σκουλαρίκι, όπου πήγα εκεί στην κοπέλα, εννοείται, α ωραία, έχω βγάλει και άλλη καφέ κοιλίδα εδώ. Και πήγα που λέτε στην κοπέλα αυτή, είναι σε ένα χρυσοχοείο που είναι στην Ερμού χαμηλά κάτω, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά όταν θέλω να πάρω κάποιο καλό κόσμημα εκεί συνήθως πηγαίνω. Και τώρα έχω και άνεση λίγο στην κοπέλα, γιατί την γνωρίζω που παλιά δούλευα Μαρούση και της είπα «Σε παρακαλώ μπορείς να μου το αλλάξεις, γιατί εγώ μπορεί και να λιποθυμίσω». Αλλά πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα μπορώ και μόνιμα να τα αλλάζω. Βέβαια θα το αφήσω το σκουλαρίκι μερικές μέρες, ακόμη για κάνα μήνα, χωρίς να το βγάλω, έτσι να κλείσει 3 μήνες γεμάτους που την έχω κάνει, και μετά θα αρχίσω να το βγάζω το βράδυ, γιατί το βράδυ δεν μου αρέσει να κοιμάμαι με κοσμήματα. Στα αυτιά και στο λαιμό, χέρια, δαχτυλίδια, δεν με ενδιαφέρει. Και μετά πήγαμε σε μια ταβερνούλα, να σας το πω και αυτό, που λέγεται Βάθης και είναι στην Κηφισιά, είναι στην ώρα Κηφισιά, είναι Ερυθρέα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφη αυλή, πολύ ωραίο το φαγητό, είχε και ένα ωραίο δροσερό αεράκι και το ευχαριστηθήκαμε. Και χθες πήγαμε να πάρουμε και τα δωράκια από την ονά μας. Μας πήρε κάποια Lego, μας πήρε τα βουλάκια μας, μας πήρε τα τσουρεκάκια μας, πήραμε τα ίδια τα παπούτσια. Είχα μια ελπίδα ότι από κοντά κάτι ίσως είναι διαφορετικό, αλλά όχι, γιατί δεν θέλω να αλλάζω τα δώρα της Νίνας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και το γούστο της, πάντα ό,τι παίρνει μου αρέσει. Αλλά δεν μου αρέσει να αλλάζω και τα δώρα της Νονάς. Τέλος πάντων, αυτό θα πρέπει να τα αλλάξουμε τώρα, γιατί είναι ακριβώς ίδιος κωδικός με αυτό που πήραμε εμείς. Και του πήρε και αυτή την τέλεια λαμπάδα από το χαμόγελο του παιδιού. Και δείτε πόσο όμορφη είναι. Για τον Αλέξανδρο που είναι 4, είναι νομίζω ό,τι πιο τέλειο θα μπορούσε να είναι για λαμπαδούλα. Και γράφει εδώ πέρα με χαμόγελο. Και εδώ πέρα έχει και συννεφάκια. Πολύ πολύ όμορφη και πολύ χαριτωμένη. Και την ευχαριστούμε την ονά μας, που πάντα είναι έτσι γενναιόδορη με τον Αλέξανδρο και ασχολείται. Κάθε φορά που βρισκόμαστε με τον Αλέξανδρο, ασχολείται. Δηλαδή δεν είναι ότι πιάνουμε το κουτσομπολιό εμείς και μιλάμε. Ασχολείται με τον Αλέξανδρο. Αυτά. Θα σας αφήσω λίγο τώρα, επειδή μόλις γύρισα και θέλω να μπω να κάνω ένα ντουζάκι, γιατί είναι τώρα η φάση που μία κρυώνεις, μία ζεσταίνεσαι, μία κρυώνεις, μία ζεσταίνεσαι. Και κοιτάξτε εκεί πίσω τι έχω κάνει τώρα. Με τα κεράκια. Με ενοχλούσε στο πρωινό το γύρισμα και το έβαλα εκεί. Και τώρα με νευριάζει που ήταν εκεί και σας μίλαγα τόση ώρα και ήταν εκεί. Δεν παίζω με τον Αλέξανδρο κάποιο παιχνίδι. Κάνω σπικάζ. Κάτω από τα σεντόνια και συνήθως μου αρέσει πιο πολύ κάτω από κουβέρτα ή πάπλωμα, αλλά είναι ok. Επειδή είναι ήσυχη στιγμή αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι άμα χρειάζεται να κάνετε κάποιο σπικάζ ή να ηχογραφήσετε λίγο τη φωνή σας και να ακούγεται λίγο πιο επαγγελματικά, ας το πούμε, αν κρύβεστε κάτω από κάποια κουβερτούλα, παπλωματάκι και αυτά, βγαίνει τέλειο το αποτέλεσμα. Οπότε έχω εδώ υπολογιστή πανέτοιμο, έχω γράψει εδώ και τα κειμενάκια που πρέπει να πω και ξεκινάω. Αχ, τελείωσα. Βασικά, όχι, δεν τελείωσα εντελώς. Τελείωσα περίπου το 80% της δουλειάς. Έχω ένα 20%, θα το κάνω όμως αύριο, γιατί μου λείπει κάτι για να μπορέσω να συνεχίσω. Και επειδή σήμερα λείπαμε από το σπίτι και δεν καταφέραμε να μαζέψουμε καθόλου, πάω να μαζέψω την κουζίνα. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Dad's garden grows. Summer haze, my reading place, and late night tiptoes. Time travel.
ήταν έτοιμα όλα, τελείωσε με την κουζίνα. Λίγο απ' έξω τα δουλάπια θέλω να κάνω με ένα πανάκι. Όχι ότι έχουν κάτι, αλλά έτσι λίγο να τα φρεσκάρω. Μόλις χτύπησε και η πόρτα και μας ήρθε και το πρώτο καρπούζι της χρονιάς. Θα φάμε τώρα πρώτη φορά. Και ελάτε λίγο πριν κλείσω το βίντεο αυτό, θέλω να σας δείξω εδώ δύο νέα καθαριστικά που ήρθαν στο σπίτι. Αυτό είναι όντως νέα κυκλοφορία. Αυτό εδώ δεν ξέρω, αλλά είναι νέα προσθήκη σίγουρα στο δικό μας το σπίτι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιώ Echoes. Από τότε που έμεινα εκεί στον Αλέξανδρο, ανακάλυψα αυτή την εταιρεία που είχα αρχίσει να ψάχνω έτσι λίγο πιο φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με αυτό με το πορτοκάλι και το πράσινο που έχει μαϊντανό. Αλλά επειδή πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυτό, είπα να το δοκιμάσω γιατί με ενθουσίασε. Που γράφει ότι είναι ένα πολύ καθαριστικό γενικής χρήσης με ανθόνερο και εθέρεο έλαιο δέντρο λίβανου, για πιο σωστά. Και γράφει πάνω ότι είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, ξύλινες, μαρμάρινες, κεραμικές, ίνοξ, μεταλλικές, πλαστικές κλπ. Καθώς και για υφάσματα, και πάνω λέει ότι καθαρίζει και τους πιο δύσκολους ρήπους, βρωμιές, όπως λέει πηλάδια, μελάνια, άλατα νερού, λεκέδες σε υφάσματα κλπ. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Βέβαια αυτό για μένα μυρίζει τέλεια και κάνει και πάρα πολύ ωραία δουλειά, αλλά είπα να το πάρω έτσι να το δοκιμάσω γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και παιδιά, αυτό μου το πρότεινε μια κοπέλα από εσάς. Μου στείλε μήνυμα και μου λέει: Μαρινέλη, δεν ξέρω αν το έχεις δει, αλλά στη Διακάλ κυκλοφόρησε νέο προϊόν το οποίο είναι και για τα τζάμια. Και το δοκιμάζω αυτές τις μέρες και θα σας πω τη γνώμη μου. Ακόμα δεν έχω βγάλει, δεν έχω αποκτήσει κάποια άποψη, αλλά λίγο το κοιτάζω. Και λέει λάμψη και καθαριότητα μόνο με ένα σκούπισμα χωρίς ξεύγαλμα. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει υπερτέλεια. Και επειδή είναι έτσι και πιο. Βέβαια, εγώ έβαζα και το άλλο το Viacal, να ξέρετε. Σας το έχω πει βασικά ότι βάζω Viacal στο τζάμι της του μπάνιου. Αλλά είπα να δοκιμάσω και αυτό που γράφει ότι είναι και για. Το τζάμι. Οκ, το βλέπω και θα σας πω. Πάντως από άρωμα σκίζει. Δεν μπορώ να σας πω. Φανταστείτε το φέρα και τώρα λίγο να ρίξω εδώ στο νεροχύτη για να φύγουν λίγο τα άλατα. Και έχει κάνει δουλίτσα. Βλέπετε. Μια χαρά δουλίτσα έχει κάνει. Δεν έκανα και τρομερό τρίψιμο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μια χαρά είναι. Δεν έχω παράπονο. Τα δοκιμάζω και σας ενημερώνω. Παιδιά, με το που κατάφερα να καθίσω εδώ στο μπάνιο να κάνω τη βραδινή μου ρουτίνα έτσι όπως θέλω εγώ να την κάνω, πήρα μια βαθιά εισπνοή και έβγαλα, η εκπνοή μου ήταν, δηλαδή, ήμουνα έτσι ανακουφίστηκα που αυτή η μέρα φτάνει στο τέλος της, πραγματικά ανακουφίστηκα, γιατί ήταν έτσι μια δύσκολη μέρα η οποία με άγχωνε, ήξερα από μέρες πριν ότι θα είναι έτσι μια πολύ βαριά μέρα η σημερινή. Γιατί ήταν την Παρασκευή να κάνω αρκετές από τις σημερινές δουλειές που είχα, τα βιντεάκια αυτά που σας έλεγα και σπικάζ και όλα αυτά. Αλλά την Παρασκευή που είχα υπολογίσει και είχα βγάλει το πρόγραμμα της εβδομάδας ότι αυτή τη μέρα θα κάνεις αυτό, εκείνη τη μέρα θα κάνεις το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι έχασα και πολύ χρόνο και τη Δευτέρα που έγινε αυτό με το αυτοκίνητο που σας είπα. Αλλά την Παρασκευή έφαγα όλη μου την ημέρα στο νοσοκομείο. Κλασική περίπτωση, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδατε πριν, κοιτάξτε πώς μου έχουν κάνει τα χέρια. Είμαι χάλια με τις μελανιές. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Από το Δεκέμβρη με πάει χάλια. Όλο κολλάω πράγματα. Είμαι συνεχεία άρρωστη, όλο κάτι συμβαίνει. Και γενικότερα έχω αναγκαστεί να πάρω πάρα πολλά φάρμακα, κάτι το οποίο δεν θέλω να κάνω. Αλλά πήρα πάρα πολλά φάρμακα και πολλές αντιβιώσεις και κορτιζόνες και ένας κακός χαμός γενικότερα. Και αύριο αποφάσισα να δοκιμάσω την ομοιοπαθητική. Βρήκα, μου συστήσανε έναν γιατρό. Βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος μιλάει για ομοιοπαθητική. Πολλοί κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είπα να πάω λίγο να μιλήσω με έναν ομοιοπαθητικό που μου έχουν προτείνει ότι είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε λέω, παιδιά, έπρεπε να πάω λίγο να το δω, να το συζητήσω μαζί του, να του πω ότι αρρωσταίνω πιο πολύ και από παιδί νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Να το δούμε λίγο αυτό, για να δω αν μπορεί να με βοηθήσει αυτό το κομμάτι της ομοιοπαθητικής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία πάνω στο θέμα, θα ήθελα να μου γράψετε. Βέβαια, να ξέρετε ότι τώρα με τη βλογκοστή δεν θα μπορώ να απαντάω πάρα πολύ εύκολα τα μηνύματά σας. Θα προσπαθώ όμως, αλλά αν έχετε
εμπειρία πάνω στο θέμα της ομοιοπαθητικής, θέλω να μου πείτε. Τα λοιπόν, θα σας αφήσω, κάπου θα κλείσω το πρώτο επεισόδιο για τη φετινή βλογοστή. Πάω να ξεκινήσω και να δοκιμάζω, βέβαια, να ξεκινήσω το σαπουνάκι, το έχω ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, να φαίνεται. Είπα να ξεκινήσω, ρε παιδιά, τη νέα σειρά της L'Oréal Paris που είναι για τις μαύρες κοιλίδες. Και επειδή εγώ βγάζω και τώρα εμφανίζω κάποιες οι οποίες του χειμώνα φεύγουν και μετά μου ξαναεμφανίζονται, αλλά έχω και μερικές, έχω μία εδώ και κάποιες εδώ που τις απέκτησα από την εγκυμοσύνη. Και έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά σχόλια για την Bright Reveal σειρά της L'Oréal Paris. Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω και για αυτά τη γνώμη μου έτσι σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω τώρα με το σαπουνάκι. Σήμερα επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο θα βάλω μόνο τον ορόλο. Υπάρχει και ένα peeling το οποίο βάζεις μέρα παραμέρα. Μα είναι θα το ξεκινήσω αύριο. Και θα σας πω και γι' αυτό, γιατί φαίνεται έτσι πολύ ενδιαφέρον σαν προϊόν, σαν σειρά γενικότερα και μακάρι να με βοηθήσει γιατί... Κοιτάξτε, η μία που φαίνεται είναι εδώ, η άλλη είναι μέσα στα μαλλιά μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη διακρίνετε, είναι εδώ. Έβγαλα στο μάγουλο, πού την είδα, από εδώ, καινούργια αυτή. Στη μύτη, να τες ψιλοαχνοφαίνονται, έχουν αρχίσει τώρα που έχει αρχίσει ο ήλιος και είναι πιο έντονος. Και έχω και εδώ, μια-δυο, αυτές τις έχω κληρονομήσει από τη γιαγιά μου νομίζω. Η γιαγιά μου είχε τέτοιες φακιδούλες εδώ και τις πήρε και ο μπαμπάς μου και τώρα τις έχω κληρονομήσει και εγώ. Δεν έχω δει αδερφές μου αν έχουν φακιδούλες, λέω, κοιλίδες. Θα τις ρωτήσω. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι